Άλλη μια τρύπα. Ναι, αυτό είναι πολύ έξυπνο. Απλά τα άλλα δύο σημεία που είναι κάπως έτσι δεν είναι αδύνατα. Το αδύνατο τη σημείο είναι αυτό εδώ στο κέντρο. Αυτό εδώ της καρύδας. Εδώ πέρα είναι που το ζυγίζουμε και τρώει την τζεκουριά έτσι ώστε να σπάσει. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν. Έτσι και χαλάσει η καρύδα και τη σπάσουμε, αυτό που βγάζει από μέσα είναι πάρα πολύ δύσοσμο, χειρότερο και από ψοφίμι. Αυτό εδώ τώρα έχει μια πάρα πολύ ωραία γλυκιά γεύση. Είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό προϊόν. Είπα συγχαρητήρια στην εταιρεία. Πολύ ποιοτικό. Μοιάζει με τις καρύδες που είχαμε. Το απ' έξω της κανονικά είναι μαλλιαρό και απ' έξω έχει πάλι ένα σκληρό κερίφος. Δηλαδή αυτό το πράγμα κανονικά είναι γύρω στο 1 κιλό. Είναι τόσο, είναι τεράστιο το μαλλί που έχει. Και στο κέντρο του βρίσκεται αυτός εδώ ο καρπός, να το πούμε έτσι. Προσπαθώ να το πιω όλο. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο, είναι 300 ml γάλα. Λοιπόν, ανοίγω την καρύδα. Για να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό τώρα. Ο καινούριος τρόπος που έχει εφευρεθεί δεν είναι με τσεκούρι. Είναι με ένα απλό χτύπημα. Σε αυτό εδώ το σημείο. Γι' αυτό να το κάνετε έξω, το σπίτι αυτό. Αυτή είναι μια πολύ ωραία καρύδα. Λοιπόν, είναι πολύ φρέσκια η μυρωδιά της. Θα πάρω το μισό κομμάτι.